βρισκόμαστε στην τελική ευθεία μιας σοβαρής μάχης αυτής των ευρωεκλογών και τώρα χρειάζεται στο διάστημα που απομένουν αυτών των 17 ημερών να δώσουμε όλους μας τις δυνάμεις για πολύ πιο δυνατό κουκουέ. Το κάλεσμα αυτό δεν είναι μόνο, ένα σύνθημα. Από εμάς εξαρτάται να βγει το κόμμα μας ενισχυμένο, δυνατό, ακριβώς για να επιβεβαιώσουμε ότι στην Ελλάδα υπάρχει ένα ενισχυμένο ρεύμα αμφισβήτησης της κυρίαρχης πολιτικής. Μιας πολιτικής που έχει καταδικάσει χιλιάδες επαγγελματίες βιοπαλαιστές της πόλης σε μια ζωή μίζερη, γεμάτη δυσκολίες που οξύνονται. Καλούμε λοιπόν τους επαγγελματίες που έχουν δίπλα μας, τους αυτοαπασχολούμενους που έχουν δώσει πολλές και δύσκολες μάχες μαζί τους όλη αυτή την τελευταία δεκαετία, να πάμε στην κάλπη με βάση την πείρα τους, την πείρα μας όλα αυτά τα χρόνια και να εκφράσουμε την οργή και, να εκφράσουν την οργή και την αγανάκτησή τους για την άδικη φορολογιστία καταρχήν, μια φορολογιστία όπου φορολογούμαστε όλοι από το πρώτο ευρώ και όχι βέβαια με βάση τα πραγματικά εισοδήματα, αλλά με τρόπο τεκμαρτό, άδικο, απαράδεκτο. Να εκφράσουν την αγανάκτησή τους για την ακρίβεια που καλπάζει στο ρεύμα, στις πρώτες ύλες, στα έξοδα που τρέχουν, στο μειωμένο τζίρο που δεν φτάνει τέλος του μήνα να καλυφθούν οι υποχρεώσεις. Να εκφραστεί η αγανάκτηση αυτή για τις ατέλειωτες ώρες δουλειάς, τελικά χωρίς αποτέλεσμα, αφού τα χρέη οξύνονται, η εντατικοποίηση μεγαλώνει, ο ελεύθερος χρόνος είναι πολυτέλεια. Για τη ζωή τους που έχει μόνιμα το φόβο της κατάστασης, του πληστηριασμού με τις καθημερινές απειλές των τραπεζών. Να εκφραστεί αγανάκτηση για αυτό που ζήσαμε τους τελευταίους μήνες, δηλαδή το ψηφιακό μετασχηματισμό όπως το λένε και τους εξυγχρονισμούς τους για την πράσινη μετάβαση και τα άλλα, έτσι ώστε να βγάλουν υπερκέρδητα μονοπόλια σε βάρος των μικρών. Αυτή η πείρα να εκφραστεί στην κάλπη με ψήφο στο κόμμα, στο ΚΚΕ, γιατί μόνο αυτή η ψήφος θα μετρήσει υπέρ μας για να μπει φρένο την επόμενη μέρα στις αντιλαϊκές πολιτικές, στην αντιλαϊκή πολιτική και αυτής της κυβέρνησης που καρπάζει. Γι' αυτό, σύντροφοι, πρέπει και μπορούμε να δώσουμε τη μάχη τις τελευταίες μέρες με αισιοδοξία, γιατί είναι θετικά τα μηνύματα, όμως πρέπει τα μηνύματα αυτά να γίνουν κόκκινο γόνι, ψήφος του ΚΚΕ στην κάλπη. Εμείς πρέπει να πρωτοστατήσουμε, να δυναμώσει η συστράτευση, η κινητοποίηση περισσότερων δυνάμεων, να αξιοποιηθεί κάθε δυνατότητα. Σε αυτή την υπόθεση δεν περισσεύει κανείς. Όλοι μπορούν να προσφέρουν, ο καθένας με τη δική του ξεχωριστή συμβολή και όλοι μαζί στη συλλογική προσπάθεια. Γι' αυτό καθημερινά, θαρετά, οργανωμένα, χωρίς καμιά καθυστέρηση, στους επαγγελματίες, βιοτέχνες, εμπόρους, αυτοκινητές, συνταξιούχους που έχουμε δίπλα μας, δηλαδή σε αυτούς που έχουμε συνδικαλιστικά και δίνουμε τη μάχη όλα αυτά τα χρόνια, που είμαστε μαζί στο ίδιο ψηφοδέλτιο, μέσα στο Σύλλογο, στο Σωματείο, ενάντια στις αντιλαϊκές κυβερνητικές επιλογές, αλλά και αυτούς που ξέρουμε γύρω μας, που έχουμε, τους μιλάμε, δουλεύουμε όλα αυτά τα χρόνια στη γειτονιά, επαγγελματικά, στους συναδέλφους, σε έναν κόσμο πλατύτερο, που περιμένει μια κουβέντα, μια όθηση, για να πάει να ψηφίσει, να κάνει το χρέος του. Σε αυτόν τον κόσμο, μέχρι να κλείσει η κάλπη, πρέπει να δώσουμε τη μάχη οργανωμένα, για να χαμογελάσουν εκεί οι αυτοαπασχολούμενοι, όπως και όλος ο λαός, με το θετικό αποτέλεσμα που θα βγάλουν οι κάλπες. Γιατί η ισχυροποίηση του ΚΚΕ στις εκλογές θα είναι απόδειξη ότι την επόμενη μέρα θα έχουν αντίπαλο και μέσα και έξω από τα κοινοβούλια. Όλοι αυτοί που επαναλαμβάνουν μονότονα με μεγάλη επιμονή ότι οι πολύ μικρές επιχειρήσεις στη χώρα μας αποτελούν πρόβλημα για την ανάπτυξη της οικονομίας τους. Προχωράμε λοιπόν με το ψηφοδέλτιο στο χέρι, εξοπλίζουμε και στρατεύουμε τον κόσμο μας, έτσι ώστε να δώσουμε τη μάχη όλοι μαζί για την ενίσχυση του ΚΚΕ με όλες μας τις δυνάμεις μέχρι την τελευταία στιγμή.